Τι από μας αυτά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, λέει. Γεια σου, λέει Πέτρος από Νέα Ιωνία. Ναι. Αγγλίζεις. Ναι, αγγλίζεις. Ναι, ναι. Τι έχετε πάθει όλοι. Μια σου μπορεί. Γιατί παίρνετε τηλεφωνία, ρε Πέτρο. Πέτρο. Ρε Πέτρο, κάτσε λίγο, ας ερωτήσω. Τι ήταν αυτός τώρα, τι ήθελε. Τι είπες. Αυτό το γατάκι πριν που νιαούριζε να πούμε μια ώρα. Άσε, δεν θα μαλώνετε με άλλους. Γατάκι είσαι. Λοιπόν, καλό βράδυ, φίλε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Πέτρο. Που θα πει καλύτερο γατάκι από σένα δεν υπάρχει. Δηλαδή από τη στιγμή που χαρακτηρίζεις, τι γατάκι, δεν κατάλαβα. Ο άνθρωπος τι, για τον Πανιόν δεν θα έπρεπε. Δηλαδή τι είπε, ψέματα ότι πήγατε δύο ώρες πριν το παιχνίδι και πήγατε τσάπα μέσα. Τι μάγκες εδώ από τα τηλέφωνα δεν υπάρχουν, φίλε. Γιατί είπε τίποτα ψέματα ο Πανιόν. Και δεν είπε τίποτα ψέματα. Που πήγατε δύο ώρες πριν μέσα. Δεν είπε τίποτα ψέματα. Άλλο μπορεί να σε θίγει η αλήθεια, αλλά δεν είπε τίποτα ψέματα. Γιατί το λες γατάκι. Γιατί είναι γατάκι. Δηλαδή άμα σε πει τυγράκι. Τι τριγκάκι, ή στρακι πού. Ναι, γιατί είναι γατάκι το παλικάρι, δηλαδή, επειδή είναι άλλη ομάδα, και αυτό πρόσφυγα είναι. Να σέβεστε, ρε. Να σέβεστε. Αλλά πού να το πάθετε το σεβασμό. Και μια και είπε γατάκι, τότε θυμήθηκα, ρε παιδάκι μου. Ένα αγώνα στο Καραϊσκάκι Πανιόνιο ΣΑΕΚ, να του παίρνει βάρδα ο Αναστόπουλο και να του βάζει τρία γκούστινα. Που λέγανε εδώ, εδώ στο Μαρακάνα. Που λέγανε Πανιόνι. Τελικό κυπέλλο. Τι κολλάρε. Ναι, τελικό κυπέλλο. Δεν το πήραν. Άρα και δεν είναι γατάκι ο Πανιόνιο και ούτε έχει, πώ το λένε, 350 εκατομμύρια το χάρη στο κράτο του Πανιόνιου.